Γροθιές στο στομάχι είναι εικόνες από την επιχείρηση απομάκρυνσης τοξικομανών στην οδό Σατοβριάντου από το Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία. Δέκαδες άνθρωποι σοριασμένοι στα πεζοδρόμια σε άθλια κατάσταση, σε μια περιοχή που έχει μετατραπεί σε υγειονομική βόμβα, με τους κατοίκους, όπως λένε, να τρέμουν να κυκλοφορήσουν. Δεκάδες τοξικομανείς έχουν μετατρέψει την οδό Σατοβριάντου στο κέντρο της Αθήνας σε στέκη, φτιάχνοντας πρόχειρα παραπήγματα, ξαπλωμένοι στα πεζοδρόμια, δίπλα σε σύριγγες και μέσα σε σκουπίδια. Είναι τραγική, δεν μπορούμε άλλο πια. Τι γίνεται, το βλέπουμε εδώ. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Έχουμε πάει στο Δήμο, έχουμε πάει στην αστυνομία, κανένας δεν παίρνει ευθύνη. Οι κάτοικοι φτάνουν στα όρια τους, καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με επιθέσεις και τον κίνδυνο των μολύνσεων. Αυτή η κατάσταση είναι απελπιστική κάθε μέρα. Κάθε μέρα αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πάντως δεν γίνεται. Θα φύγουμε εμείς. Στο σημείο φτάνουν άνδρες της Ελλάς και της Δημοτικής Αστυνομίας. Η κάμερα του Sky καταγράφει καρέ-καρέ την επιχείρηση απομάκρυνσής τους. Βρισκόμαστε εδώ στο Σατοβριάντου, εδώ όπου σε λίγα λεπτά ξεκινά η επιχείρηση αστυνομίας για την απομάκρυνση των τοξικομανών, οι οποίοι βρίσκονται στο σημείο. Δεκάδες άτομα, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν βρει κατάλημα εδώ, ενώ είναι και αρκετοί οι οποίοι έχουν στήσει και πρόχειρα παραπήγματα επάνω στα πεζοδρόμια. Οι δημοτικοί υπάλληλοι ξυλώνουν τις κατασκευές, πετάνε τα σκουπίδια και ζητούν από τους τοξικομανείς να απομακρυνθούν. Ένα από τα παραπήγματα που έχουν στήσει εδώ τοξικομανείς στο Σατοβριάντου. Όπως βλέπετε, άνθρωποι του Δήμου καθαρίζουν την περιοχή την ώρα που μέσα σε αυτό το πρόχειρο παράπηγμα κοιμούνται δύο άτομα. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τις εφιαλτικές καταστάσεις που βιώνουν καθημερινά με το εμπόριο ναρκωτικών και χρήση ουσιών σε κοινή θέα και τις επιθέσεις και τις απειλές που δέχονται. Είμαι μονογονική οικογένεια, έχω δύο παιδιά. Είμαστε σε περιορισμό κατοίκων. Ναούρα, σύριγγες, αίματα. Επιθέσεις, μου έχουν επιτηθεί πάμπολες φορές και με μπουκάλια και με πέτρες. Στελέχη της υποδιεύθυνσης πεζών περιπολιών προχώρησαν σε 7 προσαγωγές. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους τοξικομανείς φαίνεται πως απλά μετακινήθηκαν σε άλλα σημεία του κέντρου της πόλης. Κάτοικοι της Σατοβριάντου, που βρίσκεται μία ανάσα από το Εθνικό Θέατρο, είχαν ενημερώσει για τις συνθήκες διαβίωσής τους, καταγράφοντας με τα κινητά τους το εμπόριο και τη χρήση σκληρών ναρκωτικών ουσιών. Παρόμοιες ενέργειες του Δήμου της Αθήνας και της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιηθούν και το προσεχές διάστημα.